Προς το παρόν, αυτό που πάμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, είναι ταραχή. Γιατί όταν φιλοξενείς τον ΛΕΠΑ, μόνο ταραχή μπορεί να κάνεις και ταραχή θα γίνει και το Σάββατο στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Κύριε Πανταζή, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλησπέρα. Εμείς είμαστε πολύ καλά και είμαστε ακόμη καλύτερα, γιατί έχουμε διεθνή έκθεση και έρχεστε κι εσείς και θα γίνει χαμός το Σάββατο. Ταραχές θα κάνουμε, ταραχές. Ταραχές. Κύριε Πανταζή, άκουσαμε αυτό το τραγούδι, «Αχ μωρό μου», διαβάζετε ένα βιβλίο του Τζάγκερ κάποια στιγμή. Καλά το διάβασα. Ναι. Αυτό που κρατάτε το βιβλίο, το ξεκινήσατε. Δεν το τελειώσατε, φαντάζομαι, ακόμη. Πού να σας αφήσουν οι υποχρεώσεις και οι συναυλίες και οι πίστες. Δεν προλαβαίνω. Έχουμε κάνει 40 συναυλίες σε όλη την χώρα. Ναι. Και έχουμε άλλες 10 που είναι και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Το φετινό ήταν ένα ξέσπασμα του κόσμου, ο οποίος το είχε ανάγκη μάλλον πάρα πολύ μετά την κλεισούρα και όλα αυτά που έχει περάσει. Και δόξα τω Θεώ ήταν τόσο ωραία, ο κόσμος ξέδωσε και οι Έλληνες το εξωτερικό που ήρθαν στην Ελλάδα, στην πατρίδα τους και γενικά γεμίσαμε όλα τα χωριά από Έλληνες εξωτερικού και εδώ ντόπιοι οι οποίοι πήγαιναν στα πάτρια εδάφια εκεί που έχουν γεννηθεί, ξέρεις, που είναι οι γονείς τους κτλ. Και μαζευόντουσαν 5-6.000 κόσμος στις συναυλίες που έκανα. Και πιο πολύ νεολαία. Το τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξανασυναντήσει. Αυτό είναι το πολύ ωραίο. Έχετε μια. Αυτό είναι ικανότητα, έτσι. Να προσεγγίζετε και να μιλάτε στη γλώσσα και των νέων ανθρώπων. Εντάξει, εμείς σας γνωρίσαμε όταν ήμασταν όλοι νέοι. Τώρα εσείς επικοινωνείτε με την νεολαία με έναν ειδικό τρόπο. Πώς το κάνετε, για πείτε μου. Εντάξει, αυτό κρατάει πολλά χρόνια, αυτή η κολόνια, να το πω έτσι. Πάντα έκανα δικά τους τραγούδια με ράπερ, με τράπερ, ξέρεις. Πάντα προσπαθούσα να είμαι κοντά στην νεολαία. Έκανα τη μουσική τους, χώρια από αυτά που κάνει ο Λευτέρης, που ο κόσμος τον έχει στην καρδιά του τόσα χρόνια. Και σίγουρα πηγαίνει στα μαγαζιά και τα γεμίζω όπου πηγαίνω. Όμως τώρα πηγαίνω και σε χώρους που συχνάζει η νεολαία. Σε κλαμπ, δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν την ορχήστρα μου, παίζουμε ένα CD, ας πούμε, στα κλαμπ. Πάντως, ενώ είστε λαϊκός τραγουδιστής, είστε κοντά και στους νέους ήχους, δηλαδή αναφέρατε ήδη και την τραπ. Πριν από 2-3 χρόνια είχα δει το Le Punk κάποια στιγμή και κάποια βίντεο, σωστά? Ναι, εγώ δεν ξέρω. Είμαι τόσα χρόνια στη δουλειά αυτή και ξαφνικά βλέπω ότι η μουσική μου και σαν άνθρωπο, σαν προσωπικότητα, ταιριάζω με τους πάντες και με καλούν σε μέρη που ούτε φαντάζεσαι μπορεί να δεις τον Πανταζή εκεί. Και εγώ εκεί πάω και με περιμένουν. Είμαι δικός τους άνθρωπος. Είμαι ο ΛΕΠΑ της καρδιάς τους. Είναι φοβερό αυτό. Αυτό είναι γεγονός. Είστε συνδετικός κρίκος όχι μόνο ηλικιών και διαφορετικών μουσικών επιλογών, κύριε Πανταζή. Έτσι. Μα έχω κάνει και πολλά πράγματα. Πρόσφατα έκανα ένα ντουέτο με τον Λάκη με τα Ψηλά Ρεβέρ. Ακριβώς. Ήταν ένα εκπληκτικό τραγούδι. Έχω κάνει με τους Master Tempo, με τον Τους. Τώρα έκανα του Τρανού και του Πιτσίνιαγκα. Δηλαδή, έχω πράγματα τα οποία είναι κοντά στην νεολαία. Ακούσουμε τα δικά τους και τα δέχονται. Όχι μόνο τα δέχονται. Εσύ έπρεπε να τα πεις αυτά τα τραγούδια, μου λένε. Ναι, αλλά ξέρετε. Τους βάζω τη δικιά μου πινελιά, εγώ καταλάβατε γι' αυτό. Δεν κάθεστε σε ένα σημείο. Δεν κάθεστε ήσυχος ακριβώς. Συζητάτε καινούργια πράγματα συνεχώς. Προφανώς είστε κι εσείς ένας ανήσυχος άνθρωπος που θέλετε να τροφοδοτήσετε, να αυτοτροφοδοτήσετε με νέα πράγματα. Μα είναι οξυγόνο ζωής αυτό. Και όσο ο κόσμος σου δίνει την αγάπη του, εσύ συνεχίζεις και συνεχίζεις. Δεν σταματάς. Της αρέσει να είμαι αλήτης, όμως είμαι ο ΛΕΠΑ. Ποιος είναι ο ΛΕΠΑ, για πείτε μας, κύριε Πανταζή. Αν επιλέγατε κάποιους χαρακτηρισμούς για να χαρακτηρίσετε τον καλλιτέχνη, τον άντρα, τον τραγουδιστή, τον άνθρωπο, ποιους χαρακτηρισμούς θα επιλέγατε? Κοιτάξτε, ο ΛΕΠΑ είναι άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Εγώ θα με δείτε στο σούπερ μάρκετ, στο γήπεδο, στην καφετέρια, στη Λαϊκή, στο περίπτερο. Είμαι παντού. Γιατί θέλω να ζω. Να ζω την κάθε μου στιγμή έντονα και ξέρετε ότι ό,τι κινείται ζει, υπάρχει. Πολύ σωστό. Και όταν δεν έχεις δουλειά, τη δημιουργείς.
Και αυτό πολύ, πολύ ωραίο. Και είμαι σύμμαχος και εγώ τα ίδια κάνω. Κύριε Πανταζή, μου λένε εδώ, ρώτα τον για το γάμο. Μάριος Καπός, τη σκόνη μεταξά, η κορούλα που έφυγε από την οικογενειακή αγκαλιά και πήγε στην αγκαλιά του συντρόφου. Πείτε μας κανένα εκεί κουσκούς από το παρασκήνιο. Είναι φυσιολογική εξέλιξη. Από την ώρα που γεννιόμαστε και καταλαβαίνουμε λίγο τον εαυτό μας, ακούμε στα αυτιά μας, είτε αγόρι είσαι είτε κορίτσι είσαι, άντε να βρεις ένα καλό γαμπρό, ένα καλό παιδί να παντρευτείς, άντε να βρεις ένα καλό κορίτσι να το πάρεις. Αυτά δεν ακούμε συνέχεια. Αυτά το ακούμε. Έχουμε... Μπράβο. Και η κόρη σας το βρήκε το καλό παιδί από ό,τι φαίνεται. Ναι, είναι καλός άνθρωπος, είναι αθλητής, είναι λουμπιονίκης, είναι... ένας άνθρωπος σεβαστικός, αγαπάει το παιδί μου και το παιδί μου είναι απέναντί του. Καλά, πάρα και πολύ το καλή. Παιδί σας είναι γυναικάρα, έτσι να τα λέμε και αυτά, κύριε Πανταζή. Εντάξει. Είχε ωραία μαμά. Και έβαλα και εγώ τις σπινιαλιές μου, βέβαια, αλλά είχε και ωραία μαμά. Η Κόνη, κύριε Πανταζή, είναι καλύτερη τραγουδίστρια, είναι καλύτερη ηθοποιός ή παρουσιάστρια? Τι πιστεύετε ότι είναι το ιδιαίτερο που έχει? Η Κόνη είναι ένα πολυτάλαντο κορίτσι, το οποίο όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα που τα βλέπετε, τα έχει σπουδάσει στην Αμερική 5 χρόνια, στο Miami University, και εκεί χόρεψε, έμαθε κίνηση, χορό, τραγούδι, σκηνοθεσία, θέατρο, κινηματογράφο, όλα αυτά που τα έκανε εκεί, ξεδιπλώνεται σιγά σιγά και δείχνει το ταλέντο της. Η πιο έντονη στιγμή στο γάμο για σας ποια ήταν? Υπήρξε κάποια στιγμή έτσι που τη θυμάστε και ζοριστήκατε συναισθηματικά? Ναι, την ώρα που τραγουδήσαμε μαζί ένα τραγούδι και βάλα τα κλάματα εγώ. Ήταν αυθόρμητο δηλαδή, δεν ήταν κάτι που... Ναι, βγήκε αυθόρμητα γιατί εγώ έλειπα στο παιδί μου, το παιδί μου έλειπε σε μένα. Εμείς οι καλλιτέχνες είμαστε σαν τους τσιγκάνους. Συνέχεια ταξιδεύουμε, αλλάζουμε χώρες. Και πάντα έλεγε το παιδί μου, μπαμπά μου λείπεις, μπαμπά μου λείπεις. Τώρα που κάνει περίπου την ίδια δουλειά, τώρα της λέω πάω να φάμε, μου λέει έχω δουλειές, δεν μπορώ. Τώρα καταλαβαίνει γιατί έλειπε μπαμπάς. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Και να υποθέσω ότι είστε έτοιμος να γίνετε όταν τα παιδιά θελήσουν και παππούς. Εντάξει, όταν τα αποφασίσουν τα παιδιά, φυσική εξέλιξη θα είναι αυτό, να γίνω λεπαππούς. Ταιριάζει απίστευτα πραγματικά, πραγματικά. Κύριε Πανταζή, εσείς τα ξαναπαντρευόσασταν, το έχετε σκεφτεί? Κοίταξε να δεις, στη ζωή ποτέ δεν λες ποτέ. Όχι, δεν λες ποτέ, μην μπεις ποτέ, ξέρεις, αυτό μπορεί να μην γίνει. Ποτέ δεν ξέρεις. Mm-hmm. Όσο... Μάλλον τον καλούνε τώρα, αυτό έχουμε με τις συνδέσεις με Skype όταν υπάρχει κλίση. Θα επιστρέψει όμως ο Λευτέρης Πανταζής για να μιλήσουμε και σε λίγο θα δώσουμε προσκλησούλες, δύο διπλές σε λίγο όμως, για την μεγάλη συναυλία του Σαββάτου, όπου πραγματικά θα γίνεται χαμός. Σκεφτείτε ότι έχουμε την έλευση του Πρωθυπουργού από τη μία και την έλευση του Λευτέρη Πανταζή από την άλλη στον Απόλλωνα της Καλαμαριάς. Θα επικοινωνήσουμε λοιπόν εκ νέου με τον Λευτέρη του Πανταζή για να τα μάθουμε όλα αυτά, καθώς θα δώσουμε και προσκλήσεις, επαναλαμβάνω, και με πολύ χαρά έτσι, εσείς που θέλετε το Σάββατο το βράδυ να βγείτε έξω, να το κάνετε. Μην ξεχνάμε ότι τις μέρες της ΔΕΘ, λόγω της μεγάλης αστυνομικής έτσι, δύναμης Θεσσαλονίκη, περισσότεροι Θεσσαλονίκοι μένουμε στα σπίτια μας, δεν κινούμαστε. Εκ νέου μαζί μας ο Λευτέρης Πανταζής, και μου λέγατε ότι ποτέ μιλες ποτέ, έτσι, για το γάμο. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Μέχρι να κλείσεις τα ματάκια σου, ζεις πράγματα. Η ζωή είναι στιγμές. Ωραίες στιγμές, κακές στιγμές, στιγμές ισορροπίας της ζωής του ανθρώπου. Δεν ξέρεις τι μπορεί να ξημερώσει. Άρα είστε ανοιχτό στην πρόκληση, καταλαβαίνω. Είμαι πάντα ανοιχτός σε αυτό που δεν περιμένουν οι άλλοι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Σε αυτό που δεν περιμένω ούτε εγώ. Καμιά φορά λοιπόν ο εαυτός σας εκπλήσει, αυτό μου λέτε. Ναι, είμαι άνθρωπος που δεν θέλω να προγραμματίζω. Όταν έχω προγραμματίσει κάτι, πολλές φορές δεν μου βγαίνει. Ενώ όταν δεν προγραμματίζεις, γίνονται ωραία πράγματα. Και τα αφήνω έτσι καλύτερα, χωρίς προγραμματισμό. Προγραμματίζω μόνο όταν κλείσω μια δουλειά, όταν είναι να κάνω μια συνεργασία.
Αυτό είναι σε πρόγραμμα. Προσωπικά μου δεν τα προγραμματίζω ποτέ. Κύριε Πανταζή, δεν μπορώ να μην ρωτήσω και θέματα επικαιρότητας, όπως παραδείγματος χάρη. Βλέπετε τι γίνεται με το Me Too. Έχουμε τη Δίκη Φιλιππίδη. Είστε σε έναν καλλιτεχνικό χώρο που υποθέτω όλα αυτά τα χρόνια και εσείς ξεκινήσατε ως νέος που ενδεχομένως ακούσατε κάποια στιγμή συνάδελφος, άντρας, γυναίκα, να έχει δεχτεί κάποια παρενόχληση σεξουαλική. Στο χώρο αυτό της νύχτας τα πράγματα είναι πιο άγρια ή δεν εκδηλώνονται με τέτοιον τρόπο? Νομίζω και την ημέρα και τη νύχτα μπορεί να συμβούν αυτά. Και μπορεί να έχει να πει σπίτι σου και στο ασανσέρ να την πέσει κάποιος. Μπορεί να τύχει παντού αυτό. Και παγκοσμίως γίνεται παντού και πάντα. Δεν είναι θέμα εποχής, δηλαδή γινότανε και στο παρελθόν, λέτε? Αυτά πάντα γίνονταν και πάντα γίνονται και πάντα θα γίνονται. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ πώς σκέφτεται ένας άνθρωπος, ούτε μια γυναίκα πώς σκέφτεται, όπως σκέφτεται και ένας άντρας. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, γιατί έχουμε δύο εαυτούς, έτσι νιώθω εγώ, τον καλό και τον κακό. Αν σε πιάσει ο κακός, μπορεί να γίνει το κακό. Αν έχεις το καλό, θα προσπαθήσεις να είσαι πάντα με το καλό. Αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν παντού. Είναι να μην σου τύχει. Πάντως στους χώρους του θεάματος, γιατί ξέρετε ότι όλοι, γιατί και εμείς ανήκουμε σε αυτό το χώρο, οι παρουσιαστές, οι δημοσιογράφοι που βγαίνουμε προς τα έξω κλπ. Όλοι, καταλαβαίνετε ότι πολλά πράγματα παίζουν και με τη ματαιοδοξία μας, παίζουν με την φιλοδοξία μας, παίζουν με την διάθεσή μας να προβληθούμε. Όλα ξεκινάνε πώς μεγαλώνει ένα παιδί. Και τι κουβαλάει μέσα του. Πόση αγάπη έχει πάρει από τους γονείς του, από τους ανθρώπους που είναι γύρω του, και αν δεν είναι οι γονείς του, είναι οι παππούδες και οι αγιάδες, που συνήθως αυτά, οι παππούδες και οι αγιάδες μεγαλώνουν τα περισσότερα παιδιά. Έτσι νιώθω εγώ, δεν ξέρω, έτσι νομίζω, έτσι ακούω. Είναι πόση αγάπη μπορεί να πάρει ένα παιδί ή με ποιο τρόπο μεγαλώνει ένα παιδί και τι εικόνες έχει από μικρό παιδί, είτε κορίτσι είναι αυτό, είτε αγόρι είναι αυτό. Αν κουβαλάς τραύματα, κάποια στιγμή αυτό που κουβαλάς θα θέλεις να το κάνεις και στον άλλον. Αν πρέπει να δώσεις αγάπη και δεν ξέρεις να το δώσεις, δεν έχεις πάρει, δεν θα δώσεις ποτέ αγάπη. Αν έχεις πάρει πολύ αγάπη, θα δώσεις αγάπη. Πάντως εσείς είστε γνωστός για την ευγένεια με την οποία αντιμετωπίζετε και το άλλο φύλο, τις γυναίκες. Δηλαδή είστε ένας gentleman, τολμώ να πω. Προφανώς και πήρατε αγάπη και τα διδαχθήκατε όλα αυτά. Ναι, μεγαλώσατε έτσι. Δόξα τω Θεώ, από τους γονείς μου τουλάχιστον, παρόλο που ήμασταν μια φτωχή οικογένεια και πολυμελής οικογένεια, πήραμε αγάπη. Εγώ έχασα και τους γονείς μου πολύ μικρός. Όμως πρόλαβα και πήρα αυτά που έπρεπε να πάρω και αυτά προσπαθώ και περνάω τα μήνυμα και στους νέους που γνωρίζω και στους φίλους μου, γιατί και στην κόρη μου και στο γαμπρό μου τώρα, και βλέπεις ότι με την αγάπη νομίζω ότι πάντα θα κερδίζεις. Κύριε Πανταζή, πάμε λίγο να δούμε με αγάπη λοιπόν αυτή την συναυλία του Σαββάτου στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είναι μια συναυλία αγάπης. Που έχω κοντά μου αξιόλογους ερμηνευτές, όπως είναι ο Παντελίδης ο Κωνσταντίνος, ο αδελφός του Παντελίδη, όπως είναι ο Μπαϊράμης, όπως είναι ένα ποντιακό συγκρότημα που θα είναι κοντά μας, ο Λευτέρης ο Πανταζής που θα κάνει το καλύτερο πρόγραμμα της ζωής του, γιατί εκεί έχουμε και πολλούς πόντιους εκεί στην Απόλλωνα Καλαμαριάς. Σωστά. Προηγής είχα και μετοχές εγώ στον Απόλλωνα Καλαμαριάς παλιά, επί Χάρη Κλίν. Και ο κουμπάρος μου, ο Γιάννης ο Σιαμίδης, ο οποίος είναι, αυτός είναι ο υπεύθυνος. Και ο δικός μου κουμπάρος, το κοινό μας αγαπημένο πρόσωπο είναι ο Γιάννης. Έτσι, έτσι. Νομίζω ότι δεν πρέπει κανείς να λείψει από αυτή τη συναυλία. Θα είναι μια ωραία βραδιά αγάπης με πολλές ταραχές. Με πολλές και με πολύ μεγάλη εκτόνωση. Ξέρετε, κύριε Πανταζή, το Σάββατο θα μιλήσει στους παραγωγικούς φορείς ο Πρωθυπουργός. Είναι η καθημερωμένη επίσκεψη εδώ. Θα είναι τα εγγένεια της ΔΕΘ. Νομίζω ότι τελειώνοντας από όλα αυτά, κάποιος πρέπει να έρθει στη συναυλία, γιατί θα έχουμε και πάρα πολλούς επισκέπτες, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, έτσι, έτσι. Να έρθουμε να απολαύσουμε Λευτέρη Πανταζή.
Θα είναι καλά, παιδιά, θα είναι καλά. Και περιμένω την νεολαία που είναι πάντα κοντά μου και δεν με έχει προδώσει ποτέ. Εγώ θέλω να δώσουμε από τη διοργάνωση, μας παραχώρησαν 2 διπλές προσκλήσεις. Με κλήρωση θα τις δώσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα. 2-3-10-8-31-0-62. Ο τρίτος και ο 18ος που θα καλέσετε. Έβαλα και το 18ο γιατί ξέρω ότι πάρα πολύ θα πάρετε. 2-3-10-8-31-0-62. 2 διπλές προσκλήσεις για τη συνεδρία του Λευτέρη Πανταζή και των πολύ καλών συνεργατών του, συναδέλφων του στην Καλαμαριά. Αυτό το Σάββατο στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Όλοι όσοι θέλετε να βασανιστείτε, σωστά κύριε Πανταζή, είστε βρίσκετε πολύ ωραία, με την καλή έννοια, να βασανιστείτε στο χορό, στο τραγούδι, σε τέτοια πράγματα να βασανιστείτε. Νομίζω... Θα πούμε ποδιακά, θα πούμε ρεμπέτικα, θα πούμε όλη η δισκογραφία μου και όλα τα παιδιά που είναι μαζί μου. Νομίζω θα είναι μια βραδιά εκπληκτική. Ο Θοδωρής ο Μεταξάς, ένας πολύ καλός ερμηνευτής. Θα είναι μια ωραία βραδιά. Κύριε Πανταζή, πείτε μου κάτι. Οι τραγουδιστές στο σπίτι, στο μπάνιο, στην κουζίνα, όταν ξυπνάνε, τραγουδάνε ή μόνο... Συνήθως τραγουδάνε. Ωραία, ποιο τραγούδι σας τραγουδάτε τις τελευταίες μέρες? Ποιο σας έχει... Λέμε, μου κόλλησε αυτό το τραγούδι. Εσείς ποιο τραγουδάτε τώρα αυτές τις μέρες? Επειδή έχω μεγάλο ρεπερτόριο, ανάλογα τη διάθεση κάθε πρωί που ξυπνάω. Σήμερα πώς ξυπνήσατε λοιπόν, σήμερα πώς ξυπνήσατε, με ποιο τραγούδι, με τι διάθεση? Ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ, η μεγαλύτερη αγάπη από όλες, μωρό μου. Είσαι εσύ. Αν σας πω ότι με αυτό ξεκίνησα και εγώ, γιατί αυτό είχα στο μυαλό μου. Είδε. Λοιπόν, είδε. Ελένη Ρίζου, Χαράλαμπος Μαλακόγλου είναι οι 2 φίλοι που θα είναι τα ονόματά σας και θα μπορείτε να απολαύσετε το Σάββατο Λευτέρη Πανταζή. Αυτό τον υπέροχο που τον αγαπάμε, δικό μας όπως είπε, άνθρωπος διπλανής πόρτας, Λευτέρη Πανταζή. Κύριε Πανταζή, πολύ σας ευχαριστώ που τα είπαμε. Σας περιμένουμε να σας δούμε το Σάββατο και με ποντιακά και με πλούσιο πρόγραμμα και με τους πολύ καλούς συναδέλφους σας. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι. Καλό μεσημέρι, κύριε Πανταζή. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, Ελένη Ρίζου, Χαράλαμπος Μαλακόγλου είναι οι 2 φίλοι που έχουν κερδίσει τις προσκλήσεις. Να πω ότι σε λίγο θα έχουμε ζωντανή σύνδεση με τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Γετίμη, γιατί έχουμε συνέντευξη τύπου για την έναρξη της ΔΕΘ. Πάμε όμως σε ένα διάλειμμα και σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε.